αυτή είναι η δυσκολία. Άρα, εδώ και αφού συμφωνήσαμε ότι προχωράμε, και κάνουμε ότι προχωράμε να κάνουμε live, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε, η δυσκολία εδώ είναι ότι έχουμε δύο κρατικά παιδιά, κρατικό group και η ελευθερία. Δεν το θέλει κανείς εδώ αυτό το πράγμα, εδώ όμως είμαστε. Και αν δεν είχαμε αυτό το πράγμα σήμερα, μπορεί να το είχαμε σε μια εβδομάδα. Και πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική ότι αν φύγουν τα παιδιά σήμερα ή αν φύγει η ελευθερία σήμερα ή σήμερα την άλλη εβδομάδα, δεν θα άλλαζε κάτι στην πορεία, ας πούμε. Τώρα δεν μπορούμε να προβλέπουμε πού θα πήγαινε όλο αυτό. Τα δύο παιδιά ήταν άρρωστα, τα τρία παιδιά ήταν άρρωστα. Είχαμε εντολή από τους γιατρούς ότι δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν. Αλλιώς, ξέρεις, εκεί λες ότι αν κάποιος ξέρεις λέει ότι δεν μπορώ, δεν γίνεται. Είχαμε εντολή από τους γιατρούς. Και αυτό, και έτσι συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε με αυτή τη λογική. Εμένα δεν μ' άρεσε εδώ που είμαστε σήμερα. Απ' την άλλη, το συμφωνήσαμε σήμερα και έτσι προχωράμε. Μπορώ να πω κάτι άλλο. Είσαι σίγουρος, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος? Όχι, έχουμε μιλήσει και με έξω, έχουν πάρει και τηλέφωνα να δούνε και έτσι, αφού συμφωνήσαμε, προχωράμε. Ο κόσμος έχει ψηφίσει. Μάλιστα. Πολύ λυπάμαι. Παρ' όλα αυτά, με τον Γιώργο Θεοφάνος τι κάνουμε τώρα? Θεωρούμε ότι δεν ψηφίζει καθόλου, οπότε εσείς οι τρεις πρέπει να αποφασίσετε. Οι δύο στους τρεις, τουλάχιστον η πλειοψηφία, πρέπει να κρίνει ποιος θέλετε από τους δύο υποψήφιους να μείνει σήμερα εδώ. Να ξεκινήσω με τον Νίκο Κουρατίδη. Υποθέτουμε βεβαίως ότι ο Γιώργος θα ψήφιζε την ελευθερία να μείνει. Εγώ δεν θέλω να υποθέσω τίποτα, καλά, Νίκο μου, γιατί δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, επειδή όλοι βλέπουμε και όλοι ακούμε ότι τα παιδιά φέτος στο X-Factor είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, είναι πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές, εγώ έχω αποφασίσει μέσα μου, για να μην περνάω αυτό το βασανιστήριο κάθε φορά και να λέω δεν θέλω να ψηφίσω κανέναν, θα κρίνω από το σημερινό live. Η Ελευθερία είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Αλλά σήμερα δεν ήταν στα καλύτερά της. Όχι τραγουδιστικά, εκφραστικά. Γι' αυτό θέλω να μείνουν υπερήφανες. Γιώργο. Κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ελευθερία και δεν έβλεπα σήμερα και έλεγα αυτή η κοπέλα που είναι προχωρήσει να κάνει πράγματα, την είναι διαφορετικά, είχε έκφραση, ήταν μέσα στο κομμάτι, ήταν πάρα πολύ δυναμική. Και απ' την άλλη η δική μου για μένα ήταν η καλύτερη βραδιά. Εγώ τρελάθηκα, ήμουνα. Όχι δεν μόνο μου άρεσαν, τρελάθηκα. Αισθάνθηκα ότι δουλεύω με κάποια παιδιά εδώ που στο μέλλον θα λέω «Ουάου, είμαστε μαζί στην αρχή, ήταν τόσο ωραίο». Αυτό για μένα είναι πολύ ουσιαστικό. Και αυτό το αισθάνομαι μέσα μου όταν δουλεύουμε αυτά τα παιδιά, ότι είμαστε στην αρχή από κάτι που μπορεί να κάνει κάτι. Μπορεί αύριο αυτοί να κάνουν κάτι. Και για μένα αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Και πρέπει να πάω με αυτό που πιστεύω και βλέπω την ευθερία και δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται σήμερα. Ψηφίζω Pale Faces. Τους πιστεύω πάρα πολύ. Θα συνεχίσω για έναν λόγο μόνο. Ο Γιώργος Θεοφάνους, δεν ξέρω που βρίσκεται, ίσως είναι στα παρασκήνια ακόμη και μπορεί να εμφανιστεί, οπότε έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. Εγώ θα συνεχίσω με την Κατερίνα Γκαγκάκη. Θέλω, Κατερίνα, να μου πεις ποιος θέλεις να μείνει. Yeah.
pale faces θέλω να μείνουν. Έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα. Έχουμε 3 ψήφους υπέρ των Pale Faces. Να σας πω κάτι. Η ελευθερία, όπως καταλαβαίνω, θα φύγει από το show. Αλλά είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Γι' αυτό, ελευθερία, άμα θέλεις, θα είμαστε μαζί στο κλαμπ που θα εμφανίζομαι από 11 του μηνός. Και αν θέλεις θα είσαι μαζί μου. Σου λέω τώρα να το ξέρεις ότι από 11 του μηνός που εμφανίζομαι σε αυτό το κλαμπ που θα ξεκινήσουμε τέλος πάντων στην αρχή της Βουλιαγμένης, θα είσαι μαζί μου αν εσύ το θελήσεις. Θέλω να καταλάβεις ότι είσαι πάρα πολύ καλή και αυτό που γίνεται σήμερα μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστό, αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά είσαι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και το αξίζεις. Πιστεύω θα πας μπροστά. Κάτι. Πρέπει να πω κάτι. Πρέπει να πω κάτι. Υγεία. Θέλω να πω κάτι. Είσαι πολύ λάζ άνθρωπος. Είσαι τρομερός και όλη αυτή η επιτυχία που έχεις εσύ το αξίζεις για αυτό που είδα σήμερα, για αυτό σε αγαπάει όλη η Ελλάδα, για αυτό είσαι εξαιρετικός. Μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου. Τα χειροκροτήματα, παιδιά, πρέπει να πάνε στην ελευθερία, όχι σε μένα. Κούκλα μου, είσαι καταπληκτική. Μπορεί να σταματάει η πορεία στο X Factor, αλλά έχεις μέλλον, πολύ μέλλον. Μπράβο, μεγάλε. Μπράβο, Σάκη. Κυρίες και κύριοι, για την ελευθερία, το όνειρο του X Factor και τις πρώτες θέσεις του X Factor έχει τελειώσει. Πάμε να δούμε πώς έφτασε μέχρι εδώ και θα ξαναπούμε σε λίγο. Έχεις 4 ναι, εκ των οποίων το ένα και μεγάλο. Και από το Θεοφάνου το κιόλας. Γυρνάει στο σπίτι κι όλο κλαίει και κανένας δεν ξέρει. Έχεις φωνή και επικοινωνείς. Εγώ είναι το λάθος, μα εδώ και το σωστό. Ωραίο στυλ, ωραία κίνηση, ωραίο βλέμμα, ωραία γλύκα. Ωραία γενικά. Άξιζες να είσαι σε αυτή τη σκηνή. Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Ελευθερία, συγχαρητήρια, ήσουν εξαιρετική. Και όχι για μια νύχτα, για πολλές. Αρέσει να βλέπω ανθρώπους να κάνουν διαφορετικά πράγματα και να τα τολμάνε και να τα πετυχαίνουν και αν κάποια φορά δεν είναι και τόσο τέλεια, δεν πειράζει, εσύ σου τέλειο. Ήταν πολύ ευχάριστη, πολύ θετική, εγώ πέρασα τέλεια μαζί σου. Πέρασα καλά, ήταν φαν, ήταν ευχάριστο. Χλαμάρισε λίγο το κομμάτι. Έκανε κάτι κινήσει, κάτι τσαχπινιές που δεν το πηγαίνανε καθόλου. Κινήσει σου κάποιες στιγμές την αισθάνθηκα άτοπη τελείως. Δηλαδή με ξένησε. Η αγάπη χάνει χρόνια.